Ο Κοντοχωριανός θα σε το οποίο πάρα δεν το ξέρει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει βάλει στόχο. Αμέσως να γίνει διοικητής προσωπικού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο σκαμπλώντα αυτή την άλλη διοικητής του νοσοκομείου μπορεί ο άνθρωπος να ήπιζε πολύ. Καλό θα ήταν να πει γιατί αν είναι διοικητής προσωπικού θα έχει προσβάσει. Αλλά και έρθει επισύρυζε. Ως πολιτευτής που είχε προσχωρήσει ένα διάστημα στους πανέλους. Πάει λοιπόν και είχε ζητήσει από τον Καμένο τότε να γίνει διοικητής του νοσοκομείου. Και βάλει στόχο. Εμείς όμως είχαμε διαδικασίες. Είχαμε διαδικασίες, δηλαδή κάναμε μια διαδικασία συνεντεύξεων με επιτροπές, όχι με δικούς μας, επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί από το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου τα νοσοκομεία να στελεχωθούν με μάνατζερς, με ανθρώπους εν πάση περιπτώσει που έχουν ικανότητα να διοικήσουν. Και μαζέψαμε βιογραφικά, γίνανε συνεντεύξεις και έτσι έγινε η επιλογή. Και δεν επελέγει ο κύριος Πατέρας. Βεβαίως έκανε τον ρόλο του πραγματικότητα, διότι ήρθε μετά το κράτος της αριστείας του κυρίου Μητσοτάκη και έτσι τα κατάφερε. Και πώς τα κατάφερε. Μας τα είπε ο ίδιος του. Έδωσα λέει κύριους μετακούς ψήφους. Προσέξτε, στο κράτος της αριστείας του κυρίου Μητσοτάκη, μια θέση διοικητή νοσοκομείου κοστολογείται 1500 ψήφους. Στο χρηματιστήριο αξιών της Νέας Δημοκρατίας, της Αριστείας και της Αξιοκρατίας, ο διοικητή νοσοκομείου έχει 1500 ψήφους. Αν έχεις παραπάνω ψήφους, πάμε περισσότερο. Και αν ήταν μόνο εκεί ο πατέρας, πάει καλά. Διότι, αν δείτε ποιοι έχουν μπει και πώς έχουν μπει, όλοι, η βασική τους περγαμηνή, είναι ότι είναι κομματικά στελέχη ή ότι είναι γνωστή γνωστό ή ότι φέρνουν ψήφους. Και μετά την υπόθεση πατέρα έρθει και η υπόθεση διαματάρη και έδεσε τον οικό.